Των μέτρων ζητούν οι κάτοικοι της Ορεστιάδας για την αποζημίωση των φθορών και των κλοπών που υφίστανται οι περιουσίες τους από τους παράνομους μετανάστες που εισέρχονται καθημερινά στη χώρα από τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία. Εκεί δηλαδή όπου θα κατασκευαστεί ο φράχτης μήκους 12,5 χιλιόμετρων για να αντιμετωπιστεί η λαθρομετανάστευση. Θα καταστεί πλέον ελεγχόμενη η είσοδος τουλάχιστον στη μεριά που είναι το δικό σας. Οπότε για μας είναι ένα θετικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή. Δεν θα έχουμε. Έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου να έχουν μπει ανεξέλεγκτα ομάδες 10, 20 και 30 ατόμων να περιφέρονται, οι οποίοι εκδηλώνουν και παραβατικές συμπεριφορές. Δεν υπάρχει πολιτική για το τι συμβαίνει εδώ. Έχουν κλέψει του κόσμου τα αυτοκίνητα, έχουν κάνει του κόσμου τις ζημιές. Ποιος θα πληρώνει αυτά? Υπάρχει κάποια πολιτική θέση το πώς θα αποζημιώνονται αυτοί οι άνθρωποι που κάθονται εδώ? Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής διεύθυνσης Ορεστιάδας, από τους συνολικά 50.000 παράνομους μετανάστες που πέρασαν από την Τουρκία στην Ελλάδα, οι 26.000 εισήλθαν στη χώρα από το χερσαίο τμήμα των συνόρων. Βεβαίως θα βοηθήσει, γιατί θα εισέρχονται λιγότεροι άνθρωποι από αυτούς τους εξαθλιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι θα μπορέσουμε να τους διαχειριστούμε καλύτερα και να γίνουν καλύτερες οι συνθήκες. Οι ανθρώπινες συνθήκες που διαβιούν. Γιατί αυτή τη στιγμή, μην κοροϊδευόμαστε, είναι σε άθλια κατάσταση. Και για αυτούς και για τους αστυνομικούς που εργάζονται εκεί. Η κατασκευή του φράχτη σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ανενεργών στρατοπέδων σε όλη τη χώρα, ως σημείων προσωρινής κράτησης, αλλά και η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου παροχής ασύλου, θα βελτιώσει την κατάσταση, τονίζουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Βεβαίως, καλές είναι οι δημοκρατικές ευαισθησίες. Η χώρα πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα αυτό το πρόβλημα. Γιατί πέραν των άλλων είναι ζήτημα και εθνικής ασφάλειας της χώρας. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι όλοι αυτοί που έρχονται και πρέπει αυτά να τα λέμε. Ο εντοπισμός σε χωράφι στο Πέπλο Εύρου της ορού ενός άνδρα αφρικανικής καταγωγής μεταξύ 20 και 25 χρόνων επιβεβαιώνει και τα στοιχεία της Frontex που δείχνουν μεγάλη αύξηση παράνομων μεταναστών από την Αλγερία μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων για το 2010. Όπως αναφέρει η Frontex, οι μετανάστες ταξιδεύουν αεροπορικώς από τη Βόρεια Αφρική στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί περνούν τον Εύρο με προορισμό την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.